Γιάννης Μανούσογλου για άλλη μια χρονιά στο ναυτικό όμιλο αυτή τη φορά. Η απονομή των αναμνηστικών των παιδιών, η τελετή λήξης. Τι περιελαμβάνει και βλέπω περισσότερα παιδιά από άλλες χρονιές. Ναι, νομίζω ότι ήταν μια πραγματικά ευχάριστη χρονιά για όλα τα παιδιά. Ναι. Βέβαια, η συμμετοχή των παιδιών ήταν. Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αυτό ήταν, εγώ το θεωρώ, το θεωρούσα από την αρχή ότι με τις τόσες δυσκολίες που περνάει ο κόσμος αυτό το διάστημα, ναι, ήταν μια χαραμάδα χαράς για όλους τους συγγενείς. Αυτό το καλοκαιρινό κάμπ που είναι η δέκατη χρονιά μας και είχαμε τη χαρά να γίνει φέτος στον ναυτικό όμιλο αλλά και στον Μήλο, επειδή ήταν πολλά τα τμήματα, βγάσαμε λίγο τους χώρους και μπορέσαμε να αποφύγουμε λίγο στο συνδυασμό. Και ήμασταν και στο Μήλο και στο ναυτικό όμιλο. Η κόρη τους είδατε ότι είναι πολύ ευχάριστη. Τα παιδιά θεωρώ και πιστεύω ότι περάσανε καταπληκτικά τις 6 εβδομάδες που ήμασταν μαζί. Πάλι θέλω να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς που μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά για ακόμα μία χρονιά. Εντάξει, δεν θέλω να πω τον αριθμό των παιδιών. Τα παιδιά ήταν αρκετά, ήταν πάρα πολλά. Περάσαμε, πιστεύω, όσο καλύτερα γινότανε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους στους συνεργάτες μου, διότι χωρίς αυτούς πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αυτή την επιτυχία στο καλοκαιρινό καμπ. Εύχομαι σε όλους μας ένα υπόλοιπο καλό καλοκαίρι. Τα παιδιά περιμένουμε πάλι να τα ξανασυναντήσουμε, να ξαναδούμε βέβαια στις καλοκαιρινές μας δραστηριότητες. Από Οκτώβριο πια, έτσι. Ναι, εμείς ξεκινάμε, επειδή εδώ σε ενημερώσει τα παιδιά, ξεκινάμε το βόλεϊ και το ποδόσφαιρο. 12 Σεπτεμβρίου το ποδόσφαιρο και 14 Σεπτεμβρίου το βόλεϊ. Οι χώρες που θα μας δούμε είναι στο Φιλίνος για τα παιδιά του ποδοσφαίρου και στο πολύκεντρο το πολύκεντρο κάτω, τα παιδιά του βόλεϊ με τον κύριο Αρχιδιάλη. Ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε ξανά τους γονείς, ευχαριστούμε τα παιδιά και σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ευχαριστώ.